Στην ηλίθια απογευματινέ ώρε τη 16η Ιανουαρίου, στην Άμφισσα, από αστυνομικού του Δημότου Ασφαλεία τη πόλη, ένα κάτοικο περιοχή ηλικία 50 ετών, σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού. Ειδικότερα στι 16 Ιανουαρίου, καταγγέλθηκε στο τμήμα ασφαλεία Άμφισσα από έναν άνδρα ηλικία 37 ετών, ότι ένα άλλο άνδρα ηλικία 50 ετών, με την απειλή μαχαιριού, στην Άμφισσα, νυχτερινέ ώρε τη 15η προ 16η Ιανουαρίου, τον εξανάγκασε να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και τον οδήγησε στον Ελαιώνα, όπου με την απειλή μαχαιριού, παρά την αντίστασή του, τον εξανάγκασε σε επιχείρηση ασελγούς πράξης. Ο συλληφθής δράστης, με την εις βάρος του σχηματιστή σε δικογραφία, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Καταγγείλθηκε στην υπηρεσία μας από παθόντα για βιασμό από κάποιον στην Άμφισσα, εδώ κάτοικο της Άμφισσας. Σας εξήγησε ο συγκεκριμένος άνδρας τι ακριβώς συνέβη στο περιστατικό? Ναι, μας εξήγησε στο περιστατικό τι συνέβη. Ενημέρωσε την ασφάλεια, μας έδωσε κατάθεση, ένορκη κατάθεση. Ενημερώθηκε αρμοδίως ο εισαγγελέας και από εκεί και πέρα προβήκαμε στη σύλληψη του εν λόγω φερόμενου δράστη. Ο δράστης έχει ομολογήσει την πράξη του? Ο δράστης δεν έχει ομολογήσει την πράξη του. Είναι με την μαρτυρία του παθόντα. Σύμφωνα με τον υποδιευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Φωκίδας, Γιάννη Πολίζο, πρόκειται για ένα περιστατικό που έρχεται να ταράξει τα ήρεμα νερά της κοινωνίας της πόλης, η οποία έχει μείνει εμβρότητη από τα όσα καταγγέλει ο 37χρονος άνδρας και τα οποία ο φερόμενος ως δράστης δεν έχει παραδεχτεί ως σήμερα. Σίγουρα μας προβληματίζει και την τοπική κοινωνία της Άμφισσας. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω να συμπληρώσω, απλά ότι έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης υπόθεση. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.